Λίγο έλειψε να γίνει παρανάλωμα του πυρός ο δημοτικός κήπος στο Ρέθυμνο όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία λόγω των πεύχων πήρε πολύ γρήγορα έκταση. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, απόρρια των αντανακλαστικών που επέδειξαν οι περίοικοι στο κέντρο της πόλης, απέτρεψε τα χειρότερα. Πάμε στην Ελπίδα Αριστίδου στο Ρέθυμνο για να πούμε περισσότερα για το θέμα. Ελπίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση λοιπόν επικράτησε χθες μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα στο δημοτικό κήπο του Ρεθύμνου, ο οποίος πρέπει να πούμε Μανώλη ότι βρίσκεται στη... Να πούμε καταρχήν Ελπίδα ότι βλέπουμε κάποιες από τις εικόνες, είναι ερασιτεχνική λήψη για αυτό το οποίο επικράτησε χθες βράδυ στον δημοτικό κήπο. Να σου δώσω το λόγο. Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για το δημοτικό κήπο της πόλης του Ρεθύμνου, βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πόλης και αποτελεί και τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου. Εκεί λοιπόν λίγο μετά τη μία χθες το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν αρχικά Μανώλη κάποιους καπνούς να βγαίνουν εκεί από το δημοτικό κήπο και επικράτησε πανικός, γιατί όλοι φαντάζονταν το σκηνικό τρόμου που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι φλόγες, καθώς ο δημοτικός κήπος είναι περικυκλωμένος από δέντρα. Άμεσα λοιπόν ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου, όπου φτάνοντας στο σημείο διαπίστωσε τις φλόγες να έχουν κάψει ολοσχερώς το αναψυκτήριο που βλέπουμε τώρα μόλις στο δέχτη μας. Έτσι ακριβώς στον εσωτερικό χώρο του δημοτικού κήπου, ενώ είχαν ήδη πάρει φωτιά και τα πρώτα δέντρα. Ευτυχώς η δύναμη της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, ήταν δυνάμεις από το Ρέθυμνο, αλλά και αυτοκίνητα από την Επισκοπή της Δημοτικής Ενότητας Λαπαίων και κατάφεραν 2 ώρες μετά να σβήσουν την πυρκαγιά. Όμως όλη αυτή η κατάσταση που παρακολουθούμε μέσα και στα πλάνα Μανώλη, καταλαβαίνουμε ότι κυριολεκτικά παρολίγο να καεί όλος ο δημοτικός κήπος. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση και αίσθηση, θα λέγαμε, είναι ότι πληροφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα πυρασφάλειας για το δημοτικό κήπο. Ενδεικτικό της κατάστασης και του πανικού που επικράτησε χθες το βράδυ ήταν το γεγονός ότι όταν οι πυροσβέστες πήγαν να γεμίσουν νερό από έναν κρουνό που βρίσκεται σε μία από τις κάθε τις οδούς του δημοτικού κήπου, διαπίστωσαν ότι εκείνος δεν λειτουργούσε. Και πρέπει να πούμε ότι ο έλεγχος στο συγκεκριμένο κρουνό μαζί και με άλλους κρουνούς της πόλης είχε γίνει πριν λίγες ημέρες. Mm-hmm. Και τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι πυροσβέστες είχαν διαπιστώσει ότι ο κρουνός λειτουργούσε. Ωστόσο, χθες που χρειάστηκε, διαπιστώθηκε ότι η πίεση δεν ήταν αρκετή, με αποτέλεσμα να ψάχνουν οι πυροσβέστες κάποιον άλλο κρουνό για να εφοδιαστούν νερό. Μάλιστα, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Έτσι, Ελπίδα, να πούμε το εξής, ότι μπορεί χθες η πυροσβεστική υπηρεσία, μετά τα μεσάνυχτα, εν πάση περιπτώσει, να έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, έτσι. Αλλά επειδή είναι και εκτός πόλης, εκτός κέντρου ο πυροσβεστικός σταθμός, σωστά, και τα οχήματα, δεν είναι απίθανο άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις, να καθυστερήσει να φτάσει. Το και μιλάμε για έναν χώρο, έτσι όπως είναι ο δημοτικός κήπος, ο οποίος πραγματικά είναι γεμάτος δέντρα, είναι πυκνή η βλάστηση. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να είχαμε και χειρότερα. Έτσι ακριβώς είναι μάλλον. Το ένα δεδομένο είναι αυτό και το άλλο δεδομένο είναι ότι ίσως όταν οι κάτοικοι και οι γείτονες που βρίσκονταν στην περιοχή αντιλαμβάνονταν το περιστατικό όταν ήταν ήδη πολύ αργά. Ευτυχώς για πραγματικά καλή μας τύχη το περιστατικό της φωτιάς έγινε αντιληπτό νωρίς. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν όταν απλά είδαν τους καπνούς πριν αυτοί εξελιχθούν σε φλόγες και ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας στον χώρο του δημοτικού κήπου από την ενημέρωση τουλάχιστον που είχαμε από αυτό την. Αυτό τώρα Ελπίδα φαντάζομαι ότι είναι σε αρμοδιότητες της δημοτικής αρχής, του Δήμου. Είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία πάντα με το Δήμο. Η πληροφόρηση που είχαμε εμείς από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι το μέτρο το οποίο λαμβάνεται είναι να υπάρχει συχνός και επιμελέστατος καθαρισμός σε ό,τι αφορά τα δέντρα που βρίσκονται στην περιοχή και τη βλάστηση κάτω από αυτά. Και αυτό ήταν ένα γεγονός, σύμφωνα τουλάχιστον με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου, που συνετέλεσε στο να μην έχουμε άμεσα επέκταση της φωτιάς στα δέντρα. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό μέτρο, τουλάχιστον αυτό μας πληροφόρησαν. Έτσι, έχουμε και τη δήλωση
του κυρίου Μαρκουλάκη αμέσως μετά. Τι να πούμε, Ελπίδα, απλά ότι η φωτιά, Μανώλη, κατέστρεψε ολοσχερώς το αναψυκτήριο που βρίσκονταν εκεί και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που έχει στα χέρια του το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αυτή οφειλόταν σε κάποιο βραχυκύκλωμα στα ψυγεία του καταστήματος που βρίσκεται εκεί. Αναψυκτήριου, μάλιστα. Όπως και να έχει πάντως, όσο και αν αισθάνονται ασφαλείς οι άνθρωποι της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο, είναι εκεί η αυτοπεποίθηση, έτσι είναι θετικό σημείο, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο. Καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να φυλάσσουν τα ρούχα τους για να έχουμε. Να έχετε τα μισά στο Ρέθυμνο, Ελπίδα. Έτσι ακριβώς είναι. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη συνεννόηση Δήμου και πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου έστω τουλάχιστον οι κρουνοί που βρίσκονται γύρω από το δημοτικό κήπο να είναι σε λειτουργία για να μπορούν τουλάχιστον να διευκολύνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ο κ. Μαρκουλάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα πριν από λίγο. Ήταν μάλλον καθησυχαστικός. Να ακούσουμε τη δήλωση. Δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν προληπτικά μόνο ο καθαρισμός των χώρων από σκουπίδια, από τυχόν κλαδιά που κλαδεύουν τα δέντρα, τα οποία είχαν εφαρμοστεί. Δηλαδή δεν υπήρχαν κλαδιά και σκουπίδια στον κήπο. Δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα, δηλαδή νερό κλπ. Δεν υπάρχει, διότι δεν χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας. Εχθές το χθεσινό περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με τα ασφαλεία του κήπου. Απλώς ένα μαγαζί το οποίο κάκε μέσα στον κήπο έβγαλε μια τεράστια φλόγα. Λόγω των ειδικών μου καήκανε, δημιουργήθηκε ένας πανικός από τους γειτόνους, αλλά δεν κινδύνευσε καθόλου κήπος. Θα μπορούσε όμως να κινδυνεύσει και θα ήθελα να πω μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι κρουνοί, πυροσβεστικοί κρουνοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου πλέον στο Ρέθυμνο. Επειδή το περιπολικό της πυροσβεστικής είναι όλη μέρα στο κέντρο του Ρέθυμνου, η επέμβαση και στον κήπο αν χρειαστεί θα είναι άμεση. Μόνο τη νύχτα που δεν υπάρχει περιπολικό, αλλά πάλι η επέμβαση είναι σε λίγα λεπτά, σε ένα-δύο λεπτά έχει φτάσει το αμάξι και δεν υπάρχει πυροθερμικό φορτίο το οποίο θα δυναμώσει, θα δώσει ένταση σε μια φωτιά να δημιουργήσει πρόβλημα. Εχθές, επειδή το μαγαζί ήταν έτσι, είχε ανεφλεκτα υλικά, είχε ξύλα και καήκανε, πήγε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, το προλάβαμε,